Με ένα SMS ή ένα email γίνεται πλέον η συνταγογράφηση φαρμάκων, καθώς η επισκέψη στο γιατρό για έκδοση παραπεμπτικών και συνταγών έχει καταργηθεί. Η άειλη συνταγογράφηση ήταν ένα αίτημα των τελευταίων χρόνων διαρκές και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έγινε υπό αυτές τις συνθήκες και αυτό είναι ευχάριστο. Έχει κάποια προβλήματα λειτουργικότητας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα ρυθμιστεί μέσα στην τριβή. Ο ασφαλισμένος ασθενής να πάρει ένα τηλέφωνο του γιατρό του και να του γράψει την συνταγή του, την οποία μετά μπορεί να την παραλάβει ή στο κινητό του ή στο mail του. Με τον αριθμό barcode που υπάρχει σε αυτή τη συνταγή μπορεί μετά να απευθυνθεί στο φαρμακείο και να παραλάβει από εκεί τα φάρμακα. Η νέα αυτή διαδικασία, η άειλη συνταγογράφηση όπως ονομάζεται, προβλέπεται να διαρκέσει 2 μήνες και στόχο έχει τον περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Η άειλη συνταγογράφηση γίνεται με ενεργοποίηση των ιδίων από το διαδίκτυο και όχι κάθε επιταγή, αν θέλει ο γιατρός ή όχι. Άρα θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα, να ακολουθήσουν τα βήματα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TaxisNet και από εκεί να δώσουν το OK για άλλη συνταγογράφηση ή όχι. Πρέπει να φροντίσουν για τα μεγαλύτερα μέλη που έχουμε ο καθένας και να ενημερώσουμε εμείς το σύστημα σε αυτή τη φάση και να αντιλώσουμε το δικό μας κινητό για τις συνταγές του πατέρα μας, της μητέρας μας, της γιαγιάς μας, του παππού μας, ώστε να εξυπηρετήσουμε σε αυτή τη φάση μέχρι να αρχίσει αυτό το σύστημα να τρέχει, να ομαλοποιηθεί και να αποκτήσει έτσι και την πραγματική ωφέλεια που μπορεί να έχει στον πληθυσμό. Την ίδια ώρα, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για διακοπή της κυκλοφορίας, τα φαρμακεία του νόμου Ηρακλείου θα λειτουργούν με νέο ωράριο. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, συνεχόμενο 8.30 έως και 4.30, ενώ μετά τις 4.30 θα είναι ανοιχτά τα εφημερεύοντα φαρμακεία, όπως αυτά αναρτώνται στις προθήκες των φαρμακείων. Δυστυχώς και εδώ θα το καταθέσω και σαν παράπονο και σαν κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Μας έχει αφήσει εντελώς ακάλυπτους η κυβέρνηση σε θέμα προστασίας ειδών προστασίας τους φαρμακοποιούς. Δεν μιλάμε για είδη που θα πουλήσουμε στο κοινό, αλλά για είδη που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι. Ότι έχει να κάνει μάλλον με την επάρκεια των φαρμάκων. Φάρμακα υπάρχουν, ο κόσμος να μην πανικοβάλλεται. Αυτή τη στιγμή η αγορά τροφοδοτείται ομαλά. Οι ελλείψεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά ήταν οι ελλείψεις που είχαμε και πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι για την ώρα. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η αγορά θα τροφοδοτείται ομαλά με φάρμακα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος κανένας να αποθεματοποιεί στο σπίτι του φάρμακα για κανέναν απολύτως λόγο. Στο μεταξύ, τα ιδιωτικά ιατρία παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, ανοίγουν τις πόρτες τους μόνο κατόπιν ραντεβού, εάν είναι επείγον το περιστατικό ή τηλεφωνικά για οδηγίες προς ασθενείς. Τα ιατρία της πόλης παραμένουν ανοιχτά με πόρτα κλειστή. Επισκέψεις στις ειδικότητες αιχμής, στις ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως είναι οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί, οι παιδίατροι, οι πνευμονολόγοι και οι ορειλά, έχει μειωθεί πάνω από το 50%. Στους παιδίατρους η μείωση ίσως ήταν και λίγο παραπάνω. Ωστόσο, είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση και 400% πάνω στα τηλέφωνα και στα email.